προσέξει ότι αποφεύγει και τον Σάσκι στην τελική προσπάθεια, αλλά και τον Τζόρνταν που προσπαθεί να τον κόψει. Στο νούμερο 9. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης θα κλέψει με τα τεράστια χέρια την μπάλα από τον Ελληνιάδη. Ο Πετσάρης έχει χτίσει τον ευθυδιασμό και το καταπληκτικό του κάρφημα στο καλάθι Παγκρατίου. Ξανά εδώ η πανέμορφη προσπάθεια του Παναγιώτη Γιαννάκη, η όμορφη ασίστ, αλλά και ο Πετσάρης ψηλός έχει χτίσει τον ευθυδιασμό πρώτος. Στο νούμερο 8. Ο Μέης θα κλέψει την μπάλα και βέβαια θα την καρφώσει στο καλάθι των Αμπελοκήπων. Ξανά το όμορφο κλέψιμο του Αμερικανού. Ένας αθλητής υπόδειγμα πραγματικά, πολύ μεγάλο σκόρερ. Στο νούμερο 7, Φάντεμπουργκ θα δώσει τον Αμάγια και ένα καταπληκτικό κάρφημα στο καλάθι του Πανιωνίου. Φάντεμπουργκ, βλέποντας τον Μπέιλι, προτιμά τον Αμάγια και καλά κάνει. Στο νούμερο 6, μακρινή πάσα προς τον Βολκόφ, ο οποίος παίζει σαν να είναι 2 μέτρα ή και κοντύτερος αν θέλετε και επειδή χάνει ένα πανέμορφο καλάθι. Στο νούμερο 5, ο Μπέρνς πραγματικό παλικάρι χθες με αντιπάλους του Σκανού με το δεξί χέρι. Στο νούμερο 4, Τάρλατς που διανύει περίοδο καταπληκτικής φόρμας, εδώ αστοχεί την πρώτη φορά, ο επιμενωνικά όμως δεν μαθαίνει την ελληνική παροιμία ο Τάρλατς, ένα εντυπωσιακό κάρφωμα από τον νεαρό. Νούμερο 3. Ένα εκπληκτικό κόψιμο του Φάντεμπουργκ πάνω στον Μέης. Οι δύο μεγάλοι πρωταγωνιστές στο ωραιότερο παιχνίδι της χθεσινής αγωνιστικής. Όμως και ο Μέης επιμένει. Άλλωστε, άραγε μάθε και αυτή στην ελληνική παροιμία ο επιμένωνικά. Ξανά η εντυπωσιακή φάση. Μια παλάμη περίπου το χέρι του Φάντεμπουργκ πάνω από τη στεφάνη. Αλλά ο Μέης δεν το βάζει κάτω. Πέτυχε 41 πόντους στο χθεσινό παιχνίδι. Στο νούμερο 2. Μία ακόμα φάση από αυτό το παιχνίδι, αλίμονο αν δεν έχει πολλές. Φάντεμπουργκ θα πάρει την εσωτερική, θα καρφώσει μπροστά σε Χριστοδούλου και σε Μπέιλι. Και στο νούμερο 1, ο Ρέτζι Τζόρνταν, στην πλάτη του Σντότς παρακαλώ, θα κάνει αυτό το εκπληκτικό φόλο κάρφωμα. Ξανά η φάση, δικαίως. Ο Τζόρνταν που δεν είναι ένα 90, καρφώνει. Προσέξτε τον Αμερικανό που πατάει και πώς καρφώνει την μπάλα στο καλάθι του Πάου Μπράβο. Το νούμερο 5, μια φάση από το ίδιο παιχνίδι. Αυτή τη φορά ο Μπάνε Πρέλεβιτς εξαντλεί όλη του την εφευρετικότητα για να πετύχει ένα πραγματικά πανέμορφο καλάθι. Στο νούμερο 4, ο Χατζόπουλος εδώ θα κλέψει την μπάλα, θα πατήσει και θα καρφώσει εντυπωσιακά την μπάλα στο καλάθι της Δάφνης. Ξανά η όμορφη προσπάθεια του Χατζόπουλου που συνεχίζει την καριέρα του μετά τον Ηρακλή στην Πάτρα. Στο νούμερο 3, ο Πρέλεβιτς θα κλέψει την μπάλα, θα υπολογίσει λάθος όμως και ο Μπέιλι, πρώτος μπλοκέρος στο πρωτάθλημα, θα στείλει την μπάλα out. Ξανά η διείσδυση του Πάσπαλια, του συγγνώμη του Πρέλεβιτς και το κόψιμο από τον Μπέιλι. Οι δύο τελευταίες φάσεις ανήκουν στον ίδιο παίκτη. Κοιτάξτε εδώ τον Τζόρνταν πώς κρεμιέται στο καλάθι από την όμορφη πάσα του Σάσκι. Και αν νομίζετε ότι ο Τζόρνταν μόνο καρφώνει, γελιέστε. Γιατί προσέξτε εδώ πώς θα επιστρέψει την μπάλα στον Τσίβιους.